Αυτή εδώ είναι μια αίθουσα για συγνωσία, με ταυτόχρονα θα είναι 21. Ο χώρος που είναι πιστός να χρησιμοποιούμε τώρα σαν κουλτούρα για να εξπαδεύσουμε θα είναι στο κουτράδο του Τελευδάδου, μάλιστα, εδώ αριστερά είναι οι πόρτες. Πόσους τόνους δηλαδή θα διατηρήσετε? Η παραγωγή του συνεταιρισμού είναι ο πιο χαμηλός έδαφος της εξαμενές, για τις πρέπει να είναι. Και φτάνουμε μια παραγωγή που αγγίζει τους 30.000 τόνους στη Δυτική Μεσσηνία. Υπερακέντρο. Ναι, δηλαδή για 3 χρόνια είναι πρώτη στην Ελλάδα μια επαρχία περνά και τους νομούς. Μια όθηση σε όλη την Ελλάδα. Παράγουμε 80.000 τόνους πρώιμα εκπαιδευτικά. Αυτή τη μοναδική ομορφιά περιοχή αλλά και την όλη διαδικασία παραγωγή ελαιολάδου επισκέψιμη, όπως καλή ώρα το κάνουμε με τα ενοποιεία μας, αύριο θα το κάνουμε και με το λάδι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε και υπηρεσίες στον τριτογενή μας τομέα που θα στηρίζονται και θα πρέπει να στηρίζονται, γιατί όχι αποκλειστικά, σε παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, έτσι ώστε όταν οι επισκέπτες μας να μπορέσουν να γυρίσουν στις χώρες τους, να αναζητούν τα προϊόντα μας και όταν δεν θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Και βέβαια νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα συνεργατικά σχήματα και η επίσκεψή μου εδώ ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα έχει, να είναι το δικό σας παράδειγμα, έτσι ένα μοντέλο και για άλλες περιοχές. Και πρέπει να πω ότι και στο δικό μου τον τόπο, στην Κρήτη, που και αυτή έχει πολύ πλούσιο δυναμικό ως προς την παραγωγή λαδιού, χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και μεγαλύτερη έμφαση βέβαια στην τυποποίηση, στο marketing, στο branding. Μια προσπάθεια η οποία βέβαια νομίζω ότι γίνεται πιο εύκολη όσο βελτιώνεται και η διεθνή εικόνα της χώρας, τόσο θα βελτιώνεται και η εικόνα των προϊόντων μας. Τέλειος. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλώς τους, καλώς τους. Ποιος είναι αυτός? Είμαι ο Μπάμπης. Γεια σου ρε Μπάμπη. Πιθάρηκα πολύ. Φοιτητής στο ΑΣΟΕ. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Και ΑΣΟΕ και ψάρια. Ναι, όλα μαζί. Μαζί τα πάνε αυτά. Όλα μαζί για ένα χρόνο ΑΣΟΕ. Εσύ δεν είμαι σε ποιο τμήμα? Οικονομικές επιστήμες. Α, μια χαρά. Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Όλα μια χαρά. Όλα πολύ ωραία. Καλώς τους. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Το μείον 3. Το μείον 3 εδώ. Εδώ 4,65. Εδώ ποιο είναι πιο μεγάλα πλοία. Σε αυτό εδώ θα πιάνω. Άρα και ένα σκάφος θα μπορεί. Βέβαια, θα είναι τουριστικό. Και ημερόπλιο. Και ημερόπλιο. Και ημερόπλιο, ναι. Καλά, να είσαι καλά. Σε βλέπει η κόρη μου, αρχηγέ, τώρα σε βλέπει. Πού είναι η κόρη σου, για να την δω. Καλώς την, πόσο χρόνο είναι? 25. Είναι ο πόνος. Είσαι ο οικονομολόγος? Εγώ ναι. Πού σπουδάζεις? Στην Τρίπα. Και εσύ? Εγώ στο γεωπονικό. Γεωπονικό, τέλεια. Έλεγα πάντα την ιστορία, ότι θα την βρεις, δεν ξέρω αν με έχεις ακούσει, αν λέω. Όταν ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ήταν 16 χρονών, ρώτησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο τι έπρεπε να σπουδάσει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος του είπε χωρίς να το σκεφτεί γεωφόνος. Θεωρούσε απαραίτητο να υπάρχει η σωστή τεχνογνωσία για να μπορέσει να υποστηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Ακολούθησε άλλη διαδρομή βέβαια. Τροφός όλων των επιστημών. Στη συνέχεια. Είναι κινητήριο δύναμη. Έτσι είναι. Για έλατε να μου τα δείξετε λοιπόν. Αυτά τώρα φυτευτικά. 15 ημέρες. 15 ημέρες, ναι. Σιγά βγάζει τα κουράκια που λάθος. Και θα ανέβει μέχρι πού? Μέχρι το σύρμα, ναι. Μέχρι το σύρμα, ναι. Και ξανά άλλα καινούργιες καλλιέργειες για τη χειμώνα. Αυτές είναι οι καλογερνές καλλιέργειες. Οπότε αυτό πότε θα κοπεί τώρα, πόσο καιρό θέλει να πάρει προϊόν? Θέλει 20 ημέρες από τώρα να πάρουμε προϊόν. Σε 20 ημέρες θα είναι δηλαδή... Σε 20 ημέρες θα είναι... Θα έχει ανέβει. Κάθε πρόσκαιρ λοιπόν επιταχθείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.
ελάτε όλοι από εδώ. Έχεις την καλύτερη θέα εσύ, ε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, κορίτσια. Γεια σας. Γεια σας.